Με το πρόγραμμα Any Video Converter μπορείτε να κατεβάζετε εύκολα αρχεία βίντεο από το YouTube και άλλες τοποθεσίες στο διαδίκτυο στον υπολογιστή σας και να τις μετατρέπετε, να τα μετατρέπετε σε οποιαδήποτε μορφή αρχείου βίντεο επιθυμείτε. Ας δούμε πώς το εγκαθιστούμε, το κατεβάζουμε και το χρησιμοποιούμε. Επιλέγουμε λοιπόν να κάνουμε αναζήτηση με το όνομα Any Video Converter. Μεταφερόμαστε λοιπόν στην ιστοσελίδα του προγράμματος και βλέπουμε Freeware Any Video Converter. Οπότε κάνουμε λοιπόν Download, επιλέγοντας. Όταν κατέβει λοιπόν το αρχείο και είμαστε έτοιμοι για την εγκατάσταση, ακολουθούμε τον οδηγό, αλλά με προσοχή. Πατάμε λοιπόν εκτέλεση. Επιλέγουμε την αγγλική γλώσσα. Περιμένουμε να φορτώσει το πρόγραμμα. Και πάμε σιγά σιγά να ακολουθήσουμε τον οδηγό. Πατάμε στην πρώτη οθόνη Next. Αφήνουμε την επιλογή, αφήνουμε τον κατάλογο έτσι όπως έχει σχηματιστεί, ξανά Next και τώρα προσοχή, όταν ξεκινάει να μας βγάζει τα διάφορα προγράμματα διαφημίσεων, πατάμε κάθε φορά, δεν αποδέχομαι. Next. Και επιλέγουμε λοιπόν εγκατάσταση. Τελειώνοντας, η εγκατάσταση θα μας οδηγήσει στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Όταν τελειώσουμε με την εγκατάσταση, για να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα, πατάμε έναρξη. Όλα τα προγράμματα και θα το βρούμε εγκατεστημένο στο φάκελο EnvSoft που σημαίνει Any Video Converter και αυτή είναι η πρώτη οθόνη του προγράμματος. Μπορούμε να τη μεγιστοποιήσουμε και βλέπετε ότι υπάρχουν διάφορα επιχειρηματικά, προσθήκη βίντεο, προφίλ εξόδου, ανοίξτε το αρχείο πίνακα διαχείρισης. Έτσι λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την προσθήκη βίντεο. Πατάμε λοιπόν το αντίστοιχο πλήκτρο, βίντεο, και θα μας οδηγήσει στους φακέλους του υπολογιστή μας, όπου θα μπορούμε να προσθέσουμε το βίντεο που επιθυμούμε. Στο δεύτερο πλήκτρο, θα είναι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, πατάμε λοιπόν λήψη και θα ανοίξει ένα παράθυρο, όπου θα μας πει να επικολλήσουμε τη διεύθυνση από ένα βίντεο που έχουμε δει στο YouTube. Πάμε λοιπόν να επιλέξουμε ένα βίντεο που μας αρέσει από το YouTube. Μόλις βρούμε λοιπόν το βίντεο που μας ενδιαφέρει, μπορούμε να αντιγράψουμε τη διεύθυνση και να μεταφερθούμε στο πρόγραμμα. Θα κάνουμε κλικ στο πλήκτρο λήψη και να πατήσουμε το πλήκτρο συν, να μας ανοίξει το πεδίο της διεύθυνσης, δεξί, επικόλυση και βέβαια κλικ στο κουμπί λήψη. Θα δούμε, θα ξεκινήσει η λήψη του βίντεο που έχουμε επιλέξει. Θα μας βγάλει στο κέντρο του προγράμματος το είδος του βίντεο που θέλουμε να κατεβάσουμε, το είδος του αρχείου βίντεο που θέλουμε να κατεβάσουμε. Το αφήνουμε σε FLV και πατάμε λήψη για επιβεβαίωση. Ξεκινάει λοιπόν η λήψη όπως βλέπετε. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρόγραμμα αρχίζει να κατεβάζει.
και ανάλογα με την ταχύτητα της σύνδεσής μας θα κατέβει και το κομμάτι που έχουμε επιλέξει. Μόλις ολοκληρωθεί το κατέβασμα του κομματιού, να μετατρέψουμε το αρχείο, είτε να πάμε στο φάκελο όπου το έχει κατεβάσει από το διαδίκτυο. Το πρόγραμμα αποθηκεύει τα αρχεία που κατεβάζει στο διαδίκτυο σε ένα φάκελο μέσα στα έγγραφά μου. Πάμε λοιπόν έγγραφα και βλέπουμε ότι το πρόγραμμα έχει φτιάξει ένα φάκελο από μόνο του που λέγεται Any Video Converter και εδώ έχει φτιάξει υποφακέλους και προφανώς πάμε εκεί που λέει Download και βλέπουμε τα κομμάτια που έχουν κατέβει. Μπορούμε να κάνουμε διπλό κλικ στο κομμάτι που έχει κατέβει και να το αναπαράγουμε ή οτιδήποτε άλλο. Επανερχόμαστε πάλι στο πρόγραμμα και από εδώ έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε το κομμάτι είτε σε άλλη μορφή βίντεο, διαλέγοντας από εδώ μία από τις πολλές μορφές που διαθέτει, AVI, το αρχείο AVI ή το αρχείο, το απλό αρχείο MP4. Επιλέγουμε λοιπόν το αρχείο AVI, το οποίο είναι μία μορφή αρχείου που αναπαράγεται από όλα τα προγράμματα επεξεργασίας βίντεο και κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο πλήθρο μετατροπής. Βλέπουμε λοιπόν ότι ξεκινάει η μετατροπή του αρχείου και να το πρόγραμμα μόνο του μας μετέφερε στο φάκελο όπου έχει μετατρέψει το αρχείο από αρχείο FLV που χρησιμοποιείται στο YouTube σε αρχείο AVI που επιλέξαμε εμείς. Θα μπορούσαμε επίσης να κάνουμε μετατροπή εξάγοντας μόνο τον ήχο σε μορφή MP3. Επιλέγοντας λοιπόν την κατάλληλη μετατροπή που θέλουμε, βρίσκουμε λοιπόν την κατηγορία κοινές μορφές ήχου και επιλέγουμε MP3 και ξανά με την ίδια διαδικασία κλικ στο κουμπί μετατροπή, βλέπουμε ότι θα εξάγει από το βίντεο μόνο τη μουσική. Μας μεταφέρει λοιπόν από μόνο του και βλέπουμε το αρχείο MP3 που έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα.